ποτέ εγώ να θέλω το κακό αυτό να θέλω ή οτιδήποτε. Μόνο το καλό θέλω. Ένα λεπτό να σα πω κάτι. Είναι αστείο μόνο και μόνο που το συζητάμε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι τόσο καλά, να τους συμβούν τόσο καλά πράγματα που να αλλάξουν απόψεις, να αλλάξουν ιδεολογίες, να αλλάξουν το επίπεδο της ενσυναίσθησής τους, τον τρόπο που γίνεται προπαγάνδα, τον τρόπο που προσφέρουν κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν σκέφτηκα, ούτε έγραψα ποτέ κάτι για να γίνει όχι προτροπή σε βία, ούτε σκέψη βίας. Με ό,τι γράφω όλο το διάστημα που κάποιος μου παρακολουθεί και να μην με παρακολουθεί δεν πειράζει. Είναι κόντρα στη βία. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν. Ναι. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με αυτούς τους ανθρώπους. Το τραγούδι αυτό είναι το Τούτη Μπάτση που ήρθαν τώρα, το οποίο το λέω εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο από τη μέρα που έγιναν τα τέμπη, εκείνο το διάστημα, οι καλλιτέχνες σκεφτόμασταν αν θα παίξουμε ή όχι. Και η αγανάκτηση που είχα για το τι συνέβαινε εκείνο το διάστημα και πώς καλύπτονται τα πράγματα και πώς ο ένας υποστήριζε τον άλλον και ήταν ουσιαστικά στο ίδιο σακί, στην ίδια κατάσταση. Παράφρασα αυτό το στίχο. Ένα χρόνο τώρα λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να έχω αντίλογο πίσω με αυτό που έχετε εσείς προς εμένα και στην εικόνα που φτιάχνετε. Ούτε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την οικογένειά μου, ούτε εμένα, γιατί δεν με γνωρίζετε και καλά κάνετε να με γνωρίζετε. Ούτε κανένα σημαντικό άνθρωπο είμαι, ούτε τίποτα. Δεν έχω κανένα σκοπό ούτε να έρθω σε debate με εσάς. Έχετε χρόνο να φτιάξετε την εικόνα μου και την εικόνα της οικογένειάς μου και των ανθρώπων μου όπως νομίζετε. Κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την τέχνη μου για να λέω τα πράγματα που εμένα με ικανοποιούν ιδεολογικά και ψυχικά. Δεν πρόκειται να σταματήσω ούτε στιγμή να λέω αυτό που πιστεύω, να το τραγουδάω, είτε έχει αξία είτε δεν έχει. Δεν πειράζει και να μην έχει. Κάνω απόπειρα τέχνης. Το τραγούδι αυτό το λέω εδώ και ένα χρόνο. Το αν θα συνεχίσω να το λέω είναι δικό μου καλλιτεχνικό ζήτημα. Το λέω εδώ και ένα χρόνο. Το για ποιο λόγο στοχευμένα, εχθές, προχθές, ξαφνικά θεωρήθηκε αυτό, το ότι εγώ υπάρχει περίπτωση να θέλω το κακό των ανθρώπων που διαφωνώ, θέλω το καλό. Κάνω πράγματα που θέλω να τους συμπεριέχουν. Ήταν βαρύ. Να είστε καλά.